Για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, το Sinn Féin ετοιμάζεται να πανηγυρίσει εκλογική νίκη. Οι καθολικοί της βορειοϊρλανδικής πολιτικής σκηνής εμφανίζονται ως φαβοροί για τις εκλογές της Πέμπτης που θα αναδείξουν τη νέα συνέλευση, δηλαδή το τοπικό κοινοβούλιο, το οποίο έχει εξουσία να νομοθετεί σε ζητήματα όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η δικαιοσύνη. Οι προτεστάντες του Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος DUP υπήρξαν από το 1921 η κυβερνόσα παράταξη στο πλαίσιο διαμοιρασμού της εκτελεστικής εξουσίας, το οποίο θεσμοθετήθηκε το 1998 με τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Οι εκλογές προκλήθηκαν από τον DUP τον Φεβρουάριο, όταν ο ενωτικός πρώτος υπουργός Πολ Γκίβαν παραιτήθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το βορειοϊρλανδικό πρωτόκολλο και τις μετά Brexit τελωνιακές ρυθμίσεις που δημιουργούν de facto σύνορο στη θάλασσα της Ιρλανδίας. Τρεις δεκαετίες μετά τη σφαγή του Ντέρι που έμεινε στην ιστορία ως ματωμένη Κυριακή, οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν το Sinn Féin υπό την Μισελ Ονίλ να καρπώνεται σταθερά τη φθορά των ενωτικών του Τζέφρι Ντόναλτσον. Αν επαληθευτούν, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για δρομολόγηση ακόμη και δημοψηφίσματος σχετικά με την ένωση σε ένα κράτος του Ιρλανδικού νησιού.